Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκδήλωση είχε προσκληθεί να παραστεί η πολιτική και φυσική μας ηγεσία. Παρά την επιθυμία του Ζώτη Περισσέκη, δεν τους επέτρεψαν να βρίσκονται κοντά μας. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του κυρίου αρχηγού μας. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Βουλευτάνη, κύριοι Δήμαρχοι Κοζάνης και Βοήβου, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, προσβλέπω στην κατανόησή σας για το γεγονός ότι η ανεπίδεκτη ματέωση ή αναβολή στις υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν παρά την επιθυμία μου να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, του Ταξιάρχου Παναγιώτη Ζωβάρα, και να βρίσκομαι απόψε κοντά σας σε αυτήν την ιδιαίτερη και σημαντική εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση που ίσως ξενήσει σε κάποιους, που στην αντίληψή τους το στερεότυπο του αστυνομικού συνδέεται αποκλειστικά με την αυστηρότητα, τη δίωξη του εγκλήματος και την εφαρμογή του νόμου. Απόψε λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση είμαι βέβαιος πως όλοι θα γνωρίσετε το άλλο πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Ένα πρόσωπο που προσεγγίζει πληρέστερα την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ορίζει πως όλοι, αστυνομικοί και ιδιώτες, ένστολοι και μη, εκδηλώνουν τη χαρά και τη λύπη τους, βιώνουν κατά τρόπο αντίστοιχο τα συναισθήματά τους, έχουν τα πάθη της ευαισθησίας και τις αδυναμίες τους, έχουν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι έχουμε την ανάγκη της μικρής αυτής μουσικής ανάπαυλας που προσφέρει η μουσική.